Χαίρετε φίλες και φίλοι, εδώ από το Χριστό του Αγίου Νικολάου. Ένα αντιαγωνιστική σήμερα για τη Summer Evolution League και οι ελιτήριοι αντιμετωπίζουν την Παρτιζάν. Οι ελιτήριοι, οι σημερινοί γηπεδούχοι, 5 νίκες και 3 ήττες μετρούν μέχρι στιγμή στο καλοκαίρινο ποδόσφαιρο, ενώ από την άλλη Παρτιζάν μετράει 3 νίκες και 5 ήττες. Το παιχνίδι ξεκίνησε με τους κίτρινους να έχουν την πρώτη κατοχή. Ζελμάνοβιτς, σταυρωτές, καλή άμυνα από τον Τσαμπλέ. Δύο δευτερόλεπτα, ένα μακρινό τρίποντο, αλλά άστοχο από τον Λαμπρόπουλο, που αναγκάστηκε να το πάρει από εκεί. Καθώς τελείωνε ο χρόνος, πάμε να δούμε λίγο γρήγορα τις πεντάδες. Ακάντε, Ζελμάνοβιτς, Λαμπρόπουλος, Παϊράμι και Ποστόλη ξεκινούν για τους ελιτήριους, ενώ από την άλλη έχουμε Αναγνωστόπουλο, Καργιοφίλη, Ριγανάκο, Τζάνι και Τσαπλέ. Αστοχική η προσπάθεια των φιλοξενούμενων. Παϊράμι με τον Τσαπλέ να έχει αναλάβει να τον μαρκάρει. Λαμπρόπουλος, πέρασε η πάσα στον Ποστόλη, γυρίζει αυτό, σημαδεύει σωστά και ανοίγει το σκορ. 2-0. Τσαπλές στον Καργιοφίλη. Βρήκε λίγο χώρο, εκτέλεσε για 2. Δεν θα ισοφαρίσει και Ακάντε αφήνει χέρι με χέρι στον Λαμπρόπουλο. Οι ελιτήριοι οποίοι προέρχονται από 2 σερίτες στο πρωτάθλημα, η τελευταία κόντρα στους Τέμπελγουλς με 55-59, ενώ ένα σερί τριών ητών μετράει η Παρτιζάν στην προηγούμενη αγωνιστική, ήταν από τους Λύκους με 38-46. Τελειώνει ο χρόνος, Λαμπρόπουλος δεν θα προλάβει να εκτελέσει, είχε τελειώσει ο χρόνος. Κοιτάουν το πρώτο σκαλάθι ασπρόμαυρη. Δεν θα έρθει τώρα από την προσπάθεια του Τσαπλέ. Φεύγει μπροστά γρήγορα ο Ζελμάνοβιτς με τα αριστερό λεάπ, θα το χάσει. Αναγνωστόπουλος, ωραία, θα ξεφύγει. Συγκρούστηκε και με τον Ακάντε, βρέθηκε στο παρκέ και κερδίζει το φάουλ και τις δύο βολές. Μέσα η πρώτη για το 2-1. Πρώτη πόντου στο μάτς για τους φιλοξενούμενους. Παραμένει το 2-1 από την δεύτερη αυτή τη βολή. Κάνα Γνωστόπουλο στη συνέχεια θα κάνει και αυτή στο δικό του φάουλ. 1-1 πλέον τα ομαδικά. Λαμπρόπουλος, Ακάντε, έπαιξε με τον Ποστόλη, με τον Παϊράμ, με συγχωρείτε. Υπάρχει φάουλ τον Τσαπλέ. Που την baseline θα επαναφέρουν οι κίτρινοι. Προσπαθεί να πάρει θέση ο Ακάντε, σε αυτόν θα πάει μπαλά. Λαμπρόπουλος, Παϊράμι στα 8. Έχει βάλει στην πλάτη τον Τσαπλέ, θέλει να τον πάει κοντά στη ρακέτα, θα τον νικήσει. 4-1. Τσαπλές, αλλάζει κατεύθυνση. Βλέπει τις επιλογές του, δεν θα περάσει πάσα του από τον Λαμπρόπουλο. Τερο Παϊράμι θέλει να τρέξει στην άλλη πλευρά, έχουν γυρίσει τρεις παίκτες στην άμυνα των Ασπρόμαυρων. Έχουμε φάουλ. Το έχει κάνει. Το έχει κάνει ο Ριγανάκος. Όπως μπορέσα να δω. Και τώρα ο Παϊράμι είναι στη γραμμή. Θα μπει μέσα η πρώτη για το 5-1. Έξω η δεύτερη, ψηλότερα ο Αναγνωστόπουλος, Καργιοφίλης. Ανέβασε ταχύτητα, στάθηκε στον αέρα, δεν σημάδεψε σωστά. Παρά θα καταλήξει τα χέρια του Λαμπρόπουλου.
να τρέξει. Επιλέγουν ένα γρήγορο ρυθμό οι ελιτήρι σε αυτά τα πρώτα λεπτά. Τζάνης. Δεν είναι καλή συνεργασία με τον Ριγανάκο. Υπάρχει έτσι η ευκαιρία για μια επίθεση. Παραμένουν στον ένα πόντο οι φιλοξενούμενοι. Παϊράμι. Μέσα δυναμικά ο Λαμπρόπουλος έχει κατεβάσει το χέρι του ο Καριτοφίλης και έχει κάνει το φάουλ. Είναι μόλις το τέταρτο τώρα για, για την Παρτιζάν. Το τελευταίο φάουλ που είχαν να δώσουν στην πρώτη περίοδο, στην οποία μας απομένουν ακόμα κάτι περισσότερο από 5 λεπτά. Τσαπλές. Το βλέμμα του παραλίγο να μπερδευτεί. Τζάνης σε θέση βολής θα το βάλει. 5-3. Και έχουμε και διακοπή για time out. Συνέχεια στην δράση μετά το time out που υπήρξε νωρίτερα. Στην πάση απέδειξαν δύο παίχτες της Παρτιζάν. Κατοχή είναι για τους ασπρόμαυρους. Πολύ καλή άμυνα εδώ, πολύ καλή αντίδραση από Τζάνι και Ριγανάκο, οι οποίοι έκλεισαν εκεί τον εναέριο χώρο κάτω από την ρακέτα. Τζάνις. Τσαπλές. Και με τον Ακάντε, Ριγανάκος με το ένα χέρι, όχι καλό το σού του. Δεύτερη ευκαιρία όμως με Τζάνι, η οποία θα καταλήξει τον στόχο για το 5-5. Μαϊράμι και τώρα Λαμπρόπουλος, Ακάντε στην πλάτη του Καριοφίλης. Πυροποστόλη θα εκτελέσει από τους των βολών, θα στοχίσει. Λες, θα το πάρει το γρήγορο τρίποντο, κοντό το σούτ ωστόσο. Ανθρώπινος για τους ελιτήριους. Ωραία, θα ξεφύγει από τον Τσαπλέ. Μαϊρά με αφήνει έξω. Κάνει την κίνηση ο Ακάντο, ο Λαμπρόπουλος τελικά θα πάρει το τρίποντο υπό την πίεση του Αναγνωστόπουλου, δεν μπορεί να σκοράρει. Τσαπλέ φεύγει στην άλλη πλευρά. Θέλησαν να παίξουν γρήγορα εδώ οι φιλοξενούμενοι. Τόσο η πάσα δεν ήταν κατάλληλη από τον Ριγανάκο. Και έχουμε και αλλαγές τώρα και για τις δύο ομάδες. Από τη μία για την Παρτιζάν περνάει στο μάτσο ο Παυλόπουλος όπως και ο Γενεράλης. Ενώ έχουμε Κωνσταντινάκο και Ζωγράφο για τους γηπεδούχους. Κωνσταντινάκος τώρα με την μπάλα στα χέρια, οι πρώτες επαφές. Μέσα ο Ζελμάνοβιτς από τα αριστερά. Να δείξω το επιθετικό ριμπάντο του Αποστόλη, κέρδισε και το φάουλ. Συμπληρώθηκαν και τα ομαδικά της Παρτιζάν. Έχουμε βολές. Μέσα η πρώτη. Χάσει την δεύτερη ο Αποστόλη. Αναγνωστόπουλος. Φεύγει γρήγορα στο coast to coast. Θα τελειώσει τη φάση. 6-7. Πολύ ωραία ενέργεια εδώ από τον Αναγνωστόπουλο. Το πήρε πάνω του. Αναγνωστόπουλος. Τρίποντο άστοχο από τον Καριοφίλη. Ζωγράφος 2-1-2, πάει στο ένας με έναν με τον Καριοφίλη. Βγαίνει άμυνα, Κωνσταντινάκος εκεί έδειξε να εφηβιάζεται. Ακάντε, Κωνσταντινάκος στο Ζωγράφο. Ψάχνει επιλογές, αφήνει στον Κωνσταντινάκο. Αποστόλη εκτός ισορροπίας. Συγκρούστηκαν εκεί οι δύο παίχτες των ελιτήριων.
έγινε το λέει, είναι το λάθος τελικά. Ο Αναστόπουλος δεν αλλαγή. Θα περάσετε στο Ριγανάκος ξανά. Τελευταίο δίλεπτο τώρα στην πρώτη περίοδο. Καστήπασε για τον Ριγανάκο. Και πάλι ο ίδιος. Γυρίζει πρόσωπο στο καλάθι. Αφήνει τον Τζάνι. 3 δευτερόλεπτα διαθέσιμα. Ανάποδο λέει από του Τζάνι. Όχι καλό. Βγαίνει άμυνα και παίρνουν τώρα οι ελιτήριοι οι οποίοι θέλουν να τρέξουν. Ο Στόλι μέχρι το τέλος. Χυλάει μπάλα, καταλήγει εκτός. Μάχες εκεί, θα βγουν κερδισμένοι οι φιλοξενούμενοι. Γενεράλης αφήνει στον Ρικανάκο ηρεμή κάπως η κατάσταση. Χαριοφίλης θα σηκώθει για 2. Βάλα στο σίδερο. Παυλόπουλος ανανεώνει. Τζάνης με δύναμη θα βρεθεί στο παρκέ, δεν υπάρχει κάτι. Στην κορυφή τώρα ο Καριοφίλης τιμένος εκτελεί. Το βάλε. 6-10. Είναι και το πρώτο τρίποντο αυτό που βλέπουμε σήμερα. Ένα γρήγορο φάουλ πάνω στον Κωνσταντινάκο που έχει κάνει ο Γενεραλής. Θα βάλει την πρώτη βολή. Στα 10. Καριοφίλης. Βρήκε λίγο χώρο ο Γενεράλης. Αστόχησε όμως το τρίποντο. Τζάνης μετά το επιθετικό rebound θα σηκωθεί για 2. Αστοχή και αυτός. Τελευταία 37 δευτερόλεπτα στην πρώτη περίοδο. Ο Στόλι αφήνει στον ζωγράφο και αυτό τη σειρά του στον Κωνσταντινάκο. Παίρνει τα βήματα, έφτασε κοντά, το βάλε. 9-10. Μία επίθεση τώρα 20 δευτερόλεπτων για τους Ασπρομαυρούς. Την οποία και οργανώνει ο Γενεράλης. Τσεκάρει το ρολόι. 9 δευτερόλεπτα, 8. Κύριο Ριγανάκος στα 4. Θα βρει λίγο χώρο, δεν μετράει το καλάθι, έχει κάνει μεταφορά. Με διπλή τρίπλα, με συγχωρείτε. 1,3 τώρα. Να φύγει από το κέντρο. Άστοχο. Την άλλη στην πρώτη περίοδο. 9-10 το σκορ. Μπήκαμε και στη δεύτερη περίοδο της αναμέτρησης. Μόλις ένας πόντος χωρίζει τις δύο ομάδες. Το σκορ να είναι στο 9-10. Ένα δίποτο από τον Γενεράλη θα καταλήξει τον στόχο. 9-12 υπέρ της Παρτιζάν. Ακάντε, δεν πέρασε η πάσα του, έκλεισαν εκεί με τα χέρια τους Γενεράλης και Ριγανάκος. Γενεράλης σε ένα μακρινό τρίποντο, το βάλε. 9-15, μπαίνει δυναμικά στη δεύτερη περίοδο ο Γενεράλης με ένα δίποτο και με ένα τρίποντο. Με βάζει διαφορά στους 6. Κωνσταντινάκος στον Ακάντε. Πλησίασε κοντά αυτός, ευστόχησε. 11-15. Καπλές. Παυλόπουλος και τώρα Γενεράλης. Τζάνης έχει βάλει στην πλάτη του τον Λαμπρόπουλο. Μπαλά εκτός στόχου, η κατοχή ωστόσο είναι και πάλι για την Παρτιζάν. Η επαναφορά έφερε την μπάλα στα χέρια του Ριγανάκου, εκτέλεσε αμέσως εκείνος. Είναι το 11-17. Κωνσταντινάκος πήρε χέρι με χέρι. Δεν πέρασε η πάσα του. Και έχουμε άλλη αθλητικό φαουλ στην συνέχεια από τον Κωνσταντινάκο.
έχει γίνει πάνω στον Γενεραλή. Σωστό είναι στη γραμμή για τις δύο βολές, μπάλα θα είναι και στην κατοχή της Παρτούζα στη συνέχεια. Πάλι στα χέρια των ασπρόμαυρων. Τσαπλές. Ριγανάκος άφησε το στον Τζάνι που ήταν κοντά του. Παίρνει τα βήματα, στέκεται στον αέρα, μπαίνει και βγαίνει όμως η μπάλα από το καλάθι. Κράτησαν οι φιλοξενούμενοι. Τσαπλές στην Πολυκοσμία. Βρήκε την πάσα για τον Παυλόπουλο. Και αυτός βρήκε και τρόπο να σκοράρει. 11-21. Γύρω του πάρα πολλά κορνιά αντιπάλων. Αλλά δεν είχε κανένα πρόβλημα να αφήσει μπάλα εδώ στα Λαφιού. Στο σύν 10 πλέον η Παρτιζάν. Κωνσταντινάκος, υπάρχει σφύριγμα για φάουλ. Το έχει κάνει ο Γενεράλης. Κωνσταντινάκος ευθύχει στην πρώτη. Μέσα και η δεύτερη για το 13-21. Τσαπλές. Εργανάκος βρήκε την επιλογή αριστερά στον Αναγνωστόπουλο. Όχι και τόσο καλό το σούτ του. Κωνσταντινάκος επιχείρησε με μια μακρινή πάσα να βρει τον Λαμπρόπουλο. Ο Ακάντε έχασε την κατοχή. Και παράλληλα χάθηκε και ο εφνιδιασμός. Τσαπλές. Με το ένα χέρι ο Ριγανάκος, μάχεται και ο Παυλόπουλος με τον Ακάντε. Κερδίζουν και πάλι οι φιλοξενούμενοι. Δύσκολη προσπάθεια τον Αναγνωστόπουλο. Και έχουμε βολές. Έρχεται από το φάουλ του Λαμπρόπουλου. Φάουλ που είναι το δεύτερο για τους κίτρινους, για τους οποίους θα επιστρέψουν τώρα Μπαϊράμι και Ζελμανοβίτς. Αναγνωστόπουλος πετάει στα σκουπίδια για την πρώτη. Στην δεύτερη, 13-22. Σαδινάκος. Πήρε και πάλι από τον Ζελμανοβιτς χέρι με χέρι. Λαμπρόπουλος με χώρο για να στάρει. Έβαλε λίγο περισσότερη δύναμη. Γενεράλης, παίζει με τον Τσαμπλέ. Ψάχνει αυτός επιλογές, ζητάει και παίρνει ο Ριγανάκος. Βλέπει γύρω του τι συμβαίνει, αφήνει στον Γενεράλη. Αυτό δευτερόλεπτο θα ρολογεί για την επίθεση. Παυλόπουλος μπροστά τον Μπαϊράμι. Τρίποντο του Τσαμπλέ, όχι καλό. Δεν μπορούσε ο Κωνσταντινάκος να καθαρίσει το rebound. Αλλάζει κατοχή. Τελικά δεν αλλάζει η κατοχή, αλλά είναι και πάλι για την Παρτιζάν. 12 δευτερόλεπτα για τους ασπρόμαυρους. Τσαπλές εκτελεί από την κορυφή. Μάχη στον αέρα και πάλι κερδισμένοι φιλοξενούμενοι, οι οποίοι τα έχουν πάει πολύ καλά μέχρι στιγμής τα επιθετικά rebound. Παυλόπουλος με πλάτη. Καλή άμυνα προς στιγμή από τον Μπαϊράμι, Ριγανάκος δεν μπορεί. Ξανά θα μαζέψουν οι φιλοξενούμενοι συνεχόμενες ανανέωσεις εκθέσεων.
πάλι ο Παυλόπουλος, ούτε αυτή τη φορά. Καθαρίζει τώρα ο Κωνσταντινάκος. Ζωγράφος. Δεν τα κατάφερε καλά την εκτέλεση. Μπάλα και πάλι για τους ελιτήριους. Μασα χέρι με χέρι στον Κωνσταντινάκο. Ζωγράφος αφήνει έξω, 4 δευτερόλεπτα στο ρολόι. 2-1, δεν προλαβαίνει εκτελέσει ο Ζωγράφος. Βγαίνει η άμυνα των Ασπρόμαυρων και παραμένει και το 13-22. Μια ανάσα από τη διψήφια διαφορά η Παρτιζάν. Τσαπλές. Ο Γενεράλης θέλει να παίξει με τον Μαυλόπουλο. Αυτός θα συνεργαστεί άψογα με το συμπέχνη του. Θα γίνει το 13-24. Ξεφεύγουν στο σύν 11 οι φιλοξενούμενοι και έχουμε time out για τους ελιτήριους. Συνεχίζεται η δράση με κάτι λιγότερο από 4 λεπτά από μένα ακόμα για το ημίχρονο. Ο Λαμπρόπουλος πάλι βάλα έξω στην περιφέρεια για ένα τρίποδο του Κωνσταντινάκου, το οποίο δεν ήταν και το καλύτερο. Τριγανάκος δυναμική άμυνα εκεί από τον Λαμπρόπουλο, ο οποίος βρέθηκε στο παρκέ, δεν μπορούσε να συγκρατήσει την μπάλα εντός αγωνιστικών ορίων. Κατοχή είναι για την Παρτιζάν. Με την οποία επιστρέφει στο μάτς. Όχι, για τους ελιτήριους τώρα θα επιστρέψει στο μάτς ο Ποστόλη. Συνογίνεται για μια προσπάθεια εκεί να σκουπίσει το παρκέ στο σημείο που προσγειώθηκε ο Λαμπρόπουλος. Φίλοι, ο Παυλόπουλος. Πολύ ωραίο καλάθι, 13-26. Βρέθηκε στο έδαφος εκεί ο Αναγνωστόπουλος. Μπαλά, να δούμε για ποιον είναι. Για τους ελιτήριους και πάλι. Θα υπάρξει φάουλ από τον Τσαπλέ, ο οποίος σηκώνει άμυνα στο χέρι του. Δεύτερο ομαδικό και για την Παρτιζάν. Έγινε επαναφορά, αλλά έγινε και το κλέψιμο. Μαυλόπουλος κουβαλάει την μπάλα. Είναι έξω στον Καρδιοφίλη τώρα ο Ρικανάκος, ο οποίος ζητάει. Πάει να απειλήσει Παυλόπουλος από κοντά, όχι δεν θα έρθει το καλάθι. Ο Αναστόπουλος στα δεξιά σηκώνεται μπροστά του Ζελμάνοβιτς, νέο επιθετικό rebound. Καρδιοφίλης από μακριά, ούτε τώρα. Παραμένουν ωστόσο στην επίθεση οι φιλοξενούμενοι και υπάρχει τελικά το φάουλ. Αντιμετωπίζουν μεγάλο πρόβλημα στα rebound οι ελιτήριοι. Επικρίνεται αυτό σε ακόμη μια φάση στην οποία τρεις φορές οι παίκτες του Παρτιζάν ανανέωσαν την επίθεσή τους. Τον Αναγνωστόπουλο, 13-27. Εκτελεί τώρα την δεύτερη, την οποία θα βάλει επίσης για το 13-28. Στο συν 15 η Ασπρόμαυρη. Μαϊράμι με τον Τσαπλέ στην πλάτη του. Κωνσταντινάκος είδε την κίνηση του Λαμπρόπουλου. Ωραία η πάσα, όχι καλό το τελείωμα. Καρδιοφίλης. Σιροπαυλόπουλος. Και πάλι Καρδιοφίλης. Παυλόπουλος θα χάσει την μπαλά. Τα δύο από το δικό του πόδι κατέληξε εκτός. Έχουμε και διακόπη τώρα για να δέσει το κορδόνι του. Μπαϊράμι.
Περιμένει στην κορυφή ο Κωνσταντινάκος, πέφτει πάνω το Παυλόπουλος, γίνεται το κλέψιμο. Ένα γνωστόπουλος στην άλλη πλευρά. Σταματάει με φάουλ ο Ζελμάνοβιτς. Και έχουμε νέες δύο βολές για τον Αναγνωστόπουλο, ο οποίος νωρίτερα ήταν αλανθαστός από το ίδιο σημείο. Επέστρεψε στο μάτς ο Τζάνης τώρα, θα πάρει θέση του Παυλόπουλου. Και πάλι μέσα η πρώτη, 13-29. Μέσα και η δεύτερη, 13-30. Κωνσταντινάκος. Το 13-21 έχει γίνει ένα σερί 0-9 από την Παρτιζάν, το οποίο δεν θα λάβει τέλος τώρα από την προσπάθεια του Ποστόλη. Γιάννης στέκεται στον αέρα, θα αφήσει την παραστολή αγάπη. 13-32. Ξεφεύγουν κι άλλο οι αστρόμαυροι. Κωνσταντινάκος. Ο Στόλι παίζει με τον Ζελμάνοβιτς. 8 δευτερόλεπτα τώρα για τους ελιτήριους. Μαϊράμι, σπάσιμο της μέσης στον αέρα. Βρίσκει το δρόμο προς το καλάθι, παίρνει και το φάουλ. 15-32. Μια συμπληρωματική βολή τώρα για τον Μπαϊράμι. Θα την βάλει και αυτή, 16-32. Γενεράλης, με συγχωρείτε. Πάσα έξω. Καριοφίλης αστόχησε για τρεις. Έχει φύγει μπροστά ο Κωνσταντινάκος, θέλει να χτυπήσει γρήγορα, θα το χάσει όμως. Ψηλότερα εκεί ήρθε με φόρα ο Ζελμάνοβιτς για να ανανεώσει. Τρίποντο του Λαμπρόπουλου, ο οποίος έμεινε μαρκάριστος. Σύμπαλα θα περάσει και πίσω από το ταμπλό. Θα μένει η ευκαιρία για να μειώσουν τώρα. Ελιτήρι, 39 δευτερόλεπτα. Έδαφος ο Μπαϊράμι. Πέρασε η πάσα. Ριγανάκος με το δεξί. 16-34. Πως 3 δευτερόλεπτα τώρα για τους ελιτήριους. Κωνσταντινάκος ωραία βρήκε τον Ποστόλη, αυτός από κοντά θα λαθέψει. Ναι, ευκαιρία για τον ίδιο, υπάρχει φάουλ τελικά. Αυτός τι κάνει. Πάνε αγνωστό κουλότς. Χαμένη πρώτη βολή από τον Ποστόλη, 9,7 στο ρολόι. Τόσα μας απομένουν για το φινάλε και της δεύτερης περίοδου. Έξω και η δεύτερη. Τα δευτερόλεπτα τώρα. Καρδιοφίλης. Αγνωστόπουλος. Καστήπας Αριγανάκος. Πρόλαβε το ρολόι και στόχισε στο μπάζερ. 16-36. Στρογγυλά στο σύν 20. Ολοκληρώνει η Παρτιζάν την δεύτερη περίοδο. Περίοδος εδώ στον Άγιο Νικόλαο, 16-36 το σκορ, έχουν ξεφύγει στο σύν 20 πλέον οι φιλοξενούμενοι, οι οποίοι από το ξεκίνημα δείχνουν να ελέγχουν τα... Όχι από το ξεκίνημα, με συγχωρείτε, στο ξεκίνημα ήταν κοντά οι δύο ομάδες, το σκορ από τις αρχές της δεύτερης περίοδου έχουν αρχίσει και ελέγχουν τα πράγματα. Έγινε και το πρώτο ομαδικό νωρίς για την Παρτιζάν. Ο Βλόπουλος βρέθηκε στο παρκέ. Ο Φίλης κρατάει και έχουμε τεχνική ποινή. Παυλόπουλο.
Πέρασε, αλλαγή ο Παυλόπουλος στην γραμμή. Ο Λαμπρόπουλος για να εκτελέσει την βολή της τεχνικής ποινής, την οποία και θα βάλει 17-36. Τα λέει με τον Παυλόπουλο ο ρέφερι. Συνέχεια στο μάτς. Καρδιοφίλης. Ζήτησε ο Αναγνωστόπουλος. Στην πλάτη του Ζερμανόβιτς, πάει για βοήθεια και ο Κωνσταντινάκος στην άμυνα. Δύσκολη προσπάθεια του Αναγνωστόπουλου, η οποία θα καταλήξει στον στόχο. Ζερμανόβιτς τώρα πατάει γκάζι. Πάει στο πόστ του πόστ, θα αφήσει πάνω στο καλάθι. 19-36. Περεράλης. Θα γίνει το κλέψιμο. Λαμπρόπουλος μέχρι το δεξί lay-up. 21-36. Παίρνουν με φόρα στην τρίτη περίοδο οι κίτρινοι. Μειώνουν στις 15. Φίλης Ριγανάκος είδε την κίνηση του Αναγνωστόπουλου, πατάει γερά, αυτό σηκώνεται για δύο. 21-38. Βαϊράμι άλλαξε ωραία κατεύθυνση, τον έχασε ο Γενεράλης, υπάρχει φάουλ χαμηλά. Φάουλ που είναι το τρίτο για τους Αστρομαύρους. Βαϊράμι Βάρη τον Καριοφίλη, βρήκε και την πάσα για τον Κοστόλη. 23-38. Όλα τα λεφτά. Η δημιουργία του Μπαϊράμι στη συγκεκριμένη φάση. Δεν θα φτάσει πάλι απότε στον Τζάνι, ακόμα μια καλή άμυνα από τους Ελιτήριους, οι οποίοι έχουν σφίξει τα λουριά μέχρι στιγμής. Τρίποντο του Σελμάνοβιτς, κακό το σούτου. Αναλάβει το 23-38. Μεγανάκος. Εκτελεί για τρεις ο Καριοφίλης. 23-41. Σελμάνοβιτς. Ρίχνει ταχύτητα. Σταντινάκος. Σε κοντά του εκεί στον Ποστόλη, σηκώνεται για δύο, το βάζει. 25-41. Ριγανάκος. Έγινε φάουλ από τον Ποστόλη. Από την baseline θα γίνει επαναφορά. Γενεράλης, το πήρε από το πλάι. Κωνσταντινάκος έπαιξε γρήγορα με τον Σελμάνοβιτς από τα αριστερό. Με τα αριστερό λέει άφησε αφήστη πάλι στο καλάθι. 27-41. Ο ρυθμός παραμένει γρήγορος και στην τρίτη περίοδο. Είναι η αγρήγορη επίθεση εδώ από τον Καριοφίλη. Δεν του βγήκε αυτή η επιλογή. Σελμάνοβιτς τρέχει. Ταχύτητα και αφήνει στον Λαμπρόπουλο. Ποστόλη πάει με φόρα, θα τελειώσει τη φάση. 29-41. Γρήγορο ρυθμός φαίνεται να υποφέλει τους Ελιτήριους. Η διαφορά μειώνεται στους 12 και έχουμε διακοπή για time out. Συνέχιζε το μάτς μετά το time out των φιλοξενούμενων, οι οποίοι βλέπουν τους γηπεδούχους να μπαίνουν ορεξάδι στην τρίτη περίοδο και να μειώνει πλέον τη διαφορά στους 12. Ναυμαστόπουλος. Θα τα κάνει όλα μόνος του. Θα γράψει το 29-43. Βαϊράμι. Λαμπρόπουλος πάει από τα δεξιά. Τσαπλές θα ακολουθεί. Βγαίνει ο Παυλόπουλος πάνω και υπάρχει φάουλ. Μπήκε και βγήκε η μπάλα.
Πούλησε εκεί τον Λαμπρόπουλο στην προσπάθειά του. Ωστόσο θα πάει στη γραμμή για δύο βολές. Έξω και η δεύτερη. Τώρα εκμεταλλεύτηκε καμία από τις δύο προσπάθειές του. Παραμένει έτσι και το 29-43. Φάουλ τώρα. Σειρά του Λαμπρόπουλου να το κάνει. Είναι το δεύτερο ομαδικό αυτό για τους γηπεδούχους. Παυλόπουλος με τα αριστερό, δεν θα τελειώσει καλά. Ο ίδιος όμως θα μαζέψει. Ένα Γνωστόπουλος. Πάει κοντά, ούτε αυτός θα τα καταφέρει. Κερδίζει όμως και πάλι. Και παίρνει τελικά το φάουλ. Τρίτο ομαδικό φάουλ αυτό για τους κεντρινούς. Και αλλαγή τώρα με τον... με τον ζωγράφο να επιστρέφει. Όχι, δεν υπάρχει φάουλ τελικά. Είναι και αυτή η άμυνα. Ζωγράφος. Παίζει με τον Ζελμάνοβιτς. Πάει προς τα μέσα, κατεβάζει το χέρι του Αναγνωστόπουλος. Υπάρχει φάουλ πάνω στον Ζελμάνοβιτς. Και έχουμε εκ νέου βολές. Τώρα για τον Ζελμάνοβιτς. Κάνει την πρώτη. Σημαίνεται για την δεύτερη. Θα την βάλει αυτή. 30-43. Καρδιοφίλης. Κύριος Τσαπλές. Γιάννης με τον Μπαϊράμι στην πλάτη του. Τρίποντο από τον Αναγνωστόπουλο. Η μπάλα κατέληξε στα χέρια του Παυλόπουλου. Ευστοχή. 30-45. Ζελμάνοβιτς. Θέλουν να χτυπήσουν γρήγορα εδώ οι ελιτήροι. Ζελμάνοβιτς σώζει την κατοχή. Ακάντεξε, μαρκαρίστηκε. Υπάρχει φάουλ χαμηλά. Αλλά είναι και εδώ πέμπτο για την Παρτιζάν. Έχουμε βολές ούτως ή άλλως. Ακάντε. Έξω η πρώτη. Καστήπασε για τον Ακάντε. Δυσκολεύτηκε αυτό στην υποδοχή. Θα το βάλει όμως στη συνέχεια. 33-45. Διαφορά πέφτει στις 12 ξανά. Πάλο από τον Ακάντε. Είναι το τρίτο για τους ελιτήριους. Επέστρεψε ο γενεράλης τώρα στο παρκέ. Καρκιοφίλης θα καθίσει στον παγκό. 3,5 λεπτά ακόμα για το τέλος και της τρίτης περίοδου. Παυλόπουλος, Αναγνωστόπουλος. Μπάλα στον Τζάνι. Σηκώθηκε πολύ ψηλά, εκτέλεσε σωστά. 33-47. Ακάντε.
κέρδισε. Έχει χρησιμοποιήσει όμως αντικανονικά το χέρι του στην προσπάθειά του να αποφύγει το μαρκαρισμά του. Έχει κάνει το επιθετικό φάουλ. Αν άκουσα καλά, πρέπει να είναι το τρίτο δικό του. Γενεράλης. Επιλογές αφήνει στον Τζάνι, δεν θα διστάσει αυτός να το πάρει. Μπαλά στο σίδερο, Ακάντε μαζεύει. Τζερμάνοβιτς, πολύ δυνατή πάσα του Ακάντε. Δεν θα γλιτώσουν τα λάθος εδώ οι ελιτήροι. Και έχουμε και διακοπή για time out. Συνέχεια στο παιχνίδι, 2:35. Πριν να τελειώσει και η τρίτη περίοδος. 33-47, υπενθυμίζω, δείχνω πίνακα στο σκορ. Ζάνης, αστόχης από μακριά. Ζελμάνοβιτς σηκώνεται, θα δεχτεί την τάπα στα ίσα από τον Τζάνι. Ύψος εκεί για τον Τζάνι ο Τζαβλές, παραλίγο να έχουμε ένα αλεούπ. Δεν βγήκε όμως η φάση. Ράμι δυνατά. Δυνατές μονομαχίες και στις δύο πλευρές. Κάνε ένα καλάθι όμως μέχρι στιγμή στις τελευταίες φάσεις. Αναστόπουλος. Πάει κοντά ο Τσαπλές για να πάρει ένα μακρινό τρίποδο τώρα για την Παρτιζάν. Παυλόπουλος. Θα γίνει το φάρο τον Λαμπρόπουλο. Και έχουμε βολές, καθώς είναι συμπληρωμένα τα ματικά και από τις δύο πλευρές. Κάθε φάουλ από εδώ και πέρα. Στο 1:34 που απομένει θα είναι βολές και για τις δύο ομάδες. Έξω πρώτη βολή. Θα βάλει την δεύτερη ο γενεράλ, 33-48. Κωνσταντινάκος, χαμηλή πάσα, έγινε το κλέψιμο. 4-2 με υπεραριθμία μπροστά. Η Παρτιζάν κόβεται αλλά με φάουλ. Ο Αναγνωστόπουλος με το σώμα έχει γίνει όπως λέει ο ρέφερι. Σειρά του Αναγνωστόπουλου τώρα να πάει στη γραμμή της φιλανθρωπίας. Δεύτερο όμως θα καταλήξει τον στόχο και πάλι από μια μικρή περιπέτεια. 33-49. Λαμπρόπουλος. Ο Κωνσταντινάκος με το δεξί θα γυρίσει. Είναι άστοχο η άστοχη προσπάθεια. Παγίδα από δύο στον γενεράλι Τζάνις. Τζάνις μου συγχωρείτε. Περάζει στο κέντρο, πάει με φόρα. Παραλίγο να μπερδευτεί, κράτησαν ωστόσο οι φιλοξενούμενοι. Τρίποντο από τον γενεράλι, άστοχο. Καστήπασα ωραία από τον Κωνσταντινάκο. Θα την αξιοποιήσει ο Ζελμάνοβιτς. 35-49. 4 δευτερόλεπτα ακόμα στην τρίτη περίοδο πάντα. Αναγνωστόπουλος. Ένα δίποντο του Παυλόπουλου θα κάνει airball. Πρόλαβε όμως ο Αναγνωστόπουλος. 5 δευτερόλεπτα ακόμα για την Παρτιζάν. Έχουμε βήματα. Ένα 18,4 τώρα. Όλα για τους ελιτήριους. Δυνάκος. 10 τώρα στο ρολόι.
Λαμπρόπουλος θα πάρει την επίθεση, θα αφήσει και δευτερόλεπτα τώρα στις Αστρομαυρούς. Λαμπρόπουλος κερδίζει το φάουλ από τον Λαμπρόπουλο. 3,6 πριν να ολοκληρωθεί η τρίτη περίοδος. Έχουμε βολές για τον Παυλόπουλο. Έξω πρώτη του Παυλόπουλου. Κάνει την δεύτερη, αλλά βιάστηκε να μπει και στο ζωγραφιστό. Για τους κίτρινους. Ζωγράφος από πολύ μακριά, δεν θα ευστοχίσει. Φινάλε λοιπόν και στην τρίτη περίοδο με το σκορ στο 35-49. Άρχισε να μετρά αντίστροφα και το τέταρτο δεκάλεπτο του παιχνιδιού. 35-49 το σκορ. Να δούμε τι μας επιφυλάσσουν αυτά τα τελευταία 10 λεπτά. Αν δηλαδή οι ελιτήριοι θα βγάλουν κάποια αντίδραση. Γιάννη Παρτιζάν θα διαχειριστεί καλά το υπέρτιστο προβάδισμα. Πάω τώρα στον Αναγνωστόπουλο. Χαμένη πρώτη βολή. Μέσα η δεύτερη. 35-50. Μαϊράμι. Είναι χέρι με χέρι στον Κωνσταντινάκο. Το θέλει αυτό το σούτ. Βρίσκει σίδερο όμως. Σε δεύτερη ευκαιρία μαζεύει το rebound ο Ριγανάκος. Γενεράλης, Πυροκαρδιοφίλης. Θα σε πάσω στον Αναγνωστόπουλο. Ψάχνει λίγο χώρο, τον κόβει στα ίσα όμως ο Αποστολή. Ζελμάνοβιτς δυσκολεύεται εκεί κοντά στον Γενεράλη. Θα το βάλει όμως τελικά. 37-50. Παυλόπουλος κάνει την περιστροφή, ωραία κίνηση, ρόλαρε ωραία στο σώμα του Αποστολή. Και γράψε το 37-52. Μακρινή πάσα έφτασε στον Ζελμάνοβιτς, κατευθείαν αυτός θέλησε να εκτελέσει τον αέρα. Γενεράλης. Κάνει την ισορροπία του, χάνει για την κατοχή. Μπαϊράμι. Δύσκολη προσπάθεια, Αποστόλη. Έχει δύο πάνω του. Κερδίζει το φαουλ τελικά. Το οποίο το έχει κάνει ο Ριγανάκος. Στην πρώτη βόλη ο Αποστόλη. Κάνει την δεύτερη. Γενεράλης. Ριγανάκος βρήκε τον Παυλόπουλο στημένο στη γωνία, ο Καρδιοφίλης αδύναμο το τελείωμά του. Μπαλά είναι για τους ελιτήριους. Αλλά έτσι τελικά η απόφαση. Στην επίθεση και πάλι η Παρτιζάν. Δευτερόλεπτα για τους Αστρόμαυρους. Τρίποδο του Αναγνωστόπουλου. Σίδερο και έξω. Σαντινάκος ύψωσε παρακινδυνευμένη πάσα. Υπάρχει τελικά φάουλ από τον Παυλόπουλο.
δεύτερο για την Παρτιζάν. Γράφος Μπαϊράμι, πήγε βοήθεια στην άμυνα και ο Τσαπλές. Ο Γράφος βρήκε χώρο, αστόχησε στο τρίποντο. Και τώρα η Παρτιζάν στην επίθεση, 38-52, 6 και 38 για το τέλος. Παυλόπουλος άφησε στον Αναγνωστόπουλο. Συγκρατεί εκείνος με δυσκολία. 3 δευτερόλεπτα, 2, 1, προλάβε στο τσακ. Αστόχησε. Κωνσταντινάκος αφήνει μπροστά στον Ζωγράφο. Φέριμα για φάουλ και καλάθι από τον Ζωγράφο, 40-52. Και πάλι διαφορά στους 12. Έτοιμος για την συμπληρωματική βολή του ο Ζωγράφος. Έξω η βολή. Με το δεξί χέρι, ωραία ο Ριγάνακος. 40-54. Μπαϊράμι πάει όλο το δρόμο. Σταμάτησε, θέλησε να βρει τον Κωνσταντινάκο. Ενδιάστηκε όμως εκείνος και έχασαν τελικά την κατοχή ελιτήρη. Τσαπλές. Αναγνωστόπουλος. Και τώρα Παυλόπουλος. Αστόχησε, είναι και ο Αναγνωστόπουλος όμως για να νεώσει. Φάουλ από τον Ποστόλη. Λαυρόπουλος επιστρέφει στο παρκέ. Στον πάγκο Ζελμάνοβιτς. Η πρώτη βολή, 40-55. Έξω η δεύτερη. Σταϊράμι. Το Γράφος θα του φύγει πάλι από τα χέρια. Θα το φύγει πάλι στην Παρτιζάν. Καριοφίλης. Στην επίθεση υπέρχεται στον Αστρόμαυρον. Παυλόπουλος βλέπει τις επιλογές του, ζητάει ο Ριγανάκος, αυτόν θα πάει μπαλά. Γύρισε με το δεξί χέρι. Μπαϊράμι αποφεύγει το μαρκάρισμα. Ο Στόλης στον Μπαϊράμι. Άφησε την μπάλα στον Λαμπρόπουλο, πήγε να κάνει κάτι δύσκολο εκεί. Θα μπορούσε νομίζω να τελειώσει και πιο εύκολα την φάση. Λάθος τώρα από την Παρτιζάν. Το έκανε ο Καριοφίλης αν δεν κάνω λάθος. Συνέχεια με Κωνσταντινάκο. Κύριο Τελμάνοβιτς. Ανάποδο λέει απ' καλό. 42-55. Τζάνης. Βάλε έφτασε τον Ριγανάκο. Τζάνης, ωραία προσποίηση, κατεβάζει το χέρι του Ζελμάνοβιτς. Έφαγε την προσποίηση εκεί ο παίκτης των ελιτήριων. Δεν γλίτωσε το φάουλ στην συνέχεια. Τρίτο ομαδικό για τους κιτρινούς. Τέσσερα ομαδικά μέχρι στιγμής για τους ασπρόμαυρους. Μπαίνει η πρώτη βολή. Τζάνης εκτελεί εύστοχα και την δεύτερη, 42-57. Λαυρόπουλος. Ζωγράφος πατάει γερά, σηκώνεται.
Αλλά στοχή από κοντά. Τελευταία 4 λεπτά στο μάτς. Καβλές. Ριγανάκος σε θέση βόλης, θα το βάλει. 42-59. Η διαφορά ξεφεύγει πάλι στους 17. Και έχουμε time out για τους ελιτήριους. Δεν συνέχεια στο μάτς, 3-50 για το τέλος, 42-59. Δείχνει τώρα το σκορ. Μια απόσταση ασφαλείας για την Παρτιζάν στο παιχνίδι. Κοστόλη, θα κάνει το 44-59. Καβλές. Κρατάει, δεν υπάρχει λόγος για βιασύνη τώρα. Ριγανάκος, 5 δευτερόλεπτα διαθέσιμα, εκτελεί για 2 από μέση απόσταση. 44-61. Κοστόλη, σαν άδειες θα πάρει την προσπάθεια, ψηλότερα από όλους θα μαζέψει. Ανάμεσα από 2 κερδίζει το φαουλ, βάζει και το καλάθι. 46-61. Μέσα και η βολή, 47-61. Καπλές διώχνει από κοντά τον Τζάνι. Ο Ακάντε έχει αναλάβει το μαρκαρίσμα του. Σαπλές, ύψος ωραία για τον Παυλόπουλο, δεν εκμεταλλεύτηκε αυτό την ευκαιρία του. Λαμπρόπουλος. Έρχεται με φόρα ο Ποστόλη. Δίνει έξω. Κωνσταντινάκος, υπάρχει το φαουλ, δεν μετράει το καλά φίλε ο ρέφερι. Έχουμε δύο βολές έτσι για τον παίκτη των... όχι. Ναι, έχουμε βολές γιατί έχουν συμπληρωθεί τα ομαδικά από την Παρτιζάν. Χαμένη πρώτη. Ετοιμάζει τώρα σιγά σιγά και για την δεύτερη, την οποία θα βάλει με τη βοήθεια του ταμπλό. 48-61. Ζάνης. Και τώρα Καλλιοφίλης. Κόβηκε προστιγμένη πάσα, διόρθωσε ο Τσαπλές. 4 δευτερόλεπτα ακόμα. Τσαπλές, δεν θα βρει πάντα Στεφάνη. Καλωσή για τους ελιτήριους. Ζελμάνοβιτς. Θέλει την μπάλα να κυλήσει. Τώρα θα ξεκινήσει το χρονόμετρο. Έκοψε ο Λαμπρόπουλος, έδωσε αρκετό ύψος στο lay-up. Παλεύει και ο Ζελμάνοβιτς να βρει χώρο. Κωνσταντινάκος από την κορυφή θα το χάσει. Θετικό rebound για τους κίτρινους. Νέο τρίποντο Ζελμάνοβιτς, ούτε αυτός. Κωνσταντινάκος πρόλαβε. Κάντε ακόμη μια ευκαιρία από μακριά για τους ελιτήρους. Τώρα ο Λαμπρόπουλος θα το βάλει. 51-61. 1-35 ακόμα. Καλλιοφίλης έμεινε μόνος του, τον έχασε και η άμυνα των ελιτήριων. Ζελμάνοβιτς δεν πρόλαβε να επιστρέψει. Έγκαιρα. Πέμπτο μαδικό για τον πέμπτο προσωπικό, με συγχωρείτε. Για τον Ζελμάνοβιτς Μπαϊράμι επέστρεψε στη θέση του. Καλλιοφίλης χάνει την πρώτη. Yeah.
Μέσα η δεύτερη, 51-62. Μαϊράμι. Και εδώ είναι ο Κωνσταντινάκος Λαμπρόπουλος. Βρήκε την πάσα. Μαϊράμι έρχεται με φόρα και ο Ποστόλη σηκώθηκε ψηλά ο Τζάνι. Και κάνει το φάουλ. Νέες βολές για τον Ποστόλη τώρα. Πρώτη. '92-62. Θέλει τώρα την δεύτερη ο Ποστόλη. Δεν θα καταλήξει το σκαλαφιού. Παραμένει διαφορά στους 10. Πίεση ψηλά τώρα από τους κίτρινους, η οποία θα σπάσει με τις πάσεις των φιλοξενούμενων. Αργιοφίλης, τελευταίο λεπτό. Γανάκος. Στα 5. Άσε στον Τζάνι. Εκτελεί για 3. Νομίζω πως κάπου εδώ τελειώνει το παιχνίδι. Ο Τζάνις θα στείλει το στην 13 την Παρτιζάν. 40 δευτερόλεπτα ακόμα. Μπορεί να ήταν και το τελειωτικό χτύπημα αυτό. Λαβρόπουλος προσπάθησε και να συγκρατήσει. Η κατοχή παραμένει στους λυτήριους. Αναγνωστόπουλος τώρα στο παρκέ, 3,6 το ρολόι, 12 για τους γηπεδούχους. Μπαϊράμι έμεινε ανενόχλητος. Αφκάντε μάζεψε. Θα σηκωθεί, θα κοπεί από τον Αναγνωστόπουλο, η κατοχή για την Παρτιζάν. 24 δευτερόλεπτα, οδεύουμε προς το φινάλε. Και η Παρτιζάν είναι πολύ κοντά στην τέταρτη νίκη της. Και θα κάνει ένα σημαντικό βήμα. Την είσοδό της στα play-off της Summer Evolution League και την άλλη ηλικία θα γλιτώσουν την τέταρτη ήττα τους, θα πέσουν στο 5-4 φινάλ. Λοιπόν εδώ στον Αγιο Νικόλαο, ηλικία Παρτιζάν 52-65.